Ο επόμενος καλεσμένος είναι ο Δήμος Καλλιθέας, εκπροσωπείται σήμερα από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Κάρναβο, τον κύριο Δημήτρη Κάρναβο. Ο Δήμος Καλλιθέας είναι και αυτός ένας πολυπληθής Δήμος στην Αθήνα. Έχει πληθυσμό περισσότερους από 10.000 κατοίκους, είναι δηλαδή από τους πιο πυκνοκατοικημένους Δήμους της χώρας μας. Έχει στο έμβλημά του το Θησέα, γιο του Αιγαία. Οι διεθνείς προσκεκλημένοι ξέρουν πολλά περισσότερα για την ελληνική μυθολογία από εμάς. Ο οποίος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, όταν επέστρεψε από την Κρήτη, όπου είχε σκοτώσει τον Μινόταυρο, αποβιβάστηκε στις ακτές της Καλλιθέας, που σήμερα λέγονται και τις Δικές. Και εδώ, στην περίπτωση του Δήμου Καλλιθέας, ο οικισμός κατοικήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το 1922 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, ύστερα από τη μικροσχετική καταστροφή. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος, ο κύριος Δήμαρχος θα μας πει περισσότερα, αλλά και ο Δήμος Καλλιθέας έχει να επιδείξει ένα σύγχρονο κοινωνικό προφίλ, το σύγχρονο κοινωνικό προφίλ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σε όλους, αγαπητέ οικοδεσπότη Δήμαρχε της Νέας Μύρνης, αγαπητέ Δήμαρχε Παλαιού Φαλήρου, αγαπητοί εκπρόσωποι από τους άλλους Δήμους και φορείς από το εξωτερικό, αγαπητέ εκπρόσωπε αναπληρωτή επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, χαιρετίζω τη σημερινή ανοιχτή συζήτηση για το τόσο ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα όπως είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική ατζέντα. Όπως είπε προηγουμένως και η συντονίστρια, είμαι δήμαρχος στην γειτονική πόλη της Καλλιθέας. Μια λεωφόρος μας χωρίζει, το λέω αυτό για τους ξένους επισκέπτες μας. Και είμαστε τελικώς ο πιο πυκνοδομημένος Δήμος της Ελλάδος, καθότι σε 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα διαβιούν 90.000 νοικοκυριά σύμφωνα με τις συνδέσεις οικιακού ρεύματος. Δεν θα πω τη μέτρηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, καλύτερα μην ακούσουν οι επισκέπτες μας για τα Greek Statistics. Είμαι λοιπόν Δήμαρχος στην πόλη της Καλλιθέας 2 χρόνια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί μπορώ να σας αναπτύξω και να συζητήσουμε πάνω σε 2 καλές πρακτικές που εφαρμόσαμε και θα αφήσω αυτά που κάνουν οι περισσότεροι Δήμοι γιατί στις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που ανέπτυξε ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος Νέας Μύρνης πάνω κάτω θα μπορούσαμε να πούμε με μικρές διαφοροποιήσεις και τις δικές μας. Εξάλλου είμαστε 2 Δήμοι γειτονικοί με παρεμφερή κοινωνική σύνθεση. Οι πολίτες βέβαια της πόλης της Νέας Μύρνης του Δήμου έχουν καλύτερο εισόδημα από εμάς, αλλά και εμείς με τη σειρά μας έχουμε καλύτερα εισοδήματα από τους κατοίκους που πάνε πιο στα δυτικά. Έτσι περιέγραψα με γεωγραφικό τρόπο και την κοινωνική διαστρωμά τους της ευρύτερης περιοχής. Αργότερα θα μιλήσουν και οι πιο πλούσιοι που τους εκπροσωπεί ο συνάδελφος δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου. Ο Δήμος Καλλιθέας έχει να επιδείξει 2 μεγάλα κοινωνικά προγράμματα στα οποία εμπλέκεται άμεσα η έννοια της συμμετοχής των πολιτών. Την πρώτη πιλωτική εφαρμογή, τώρα η πολιτεία ξανακάνει πιλωτική εφαρμογή, του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος ή του εγκυμένου κοινωνικού εισοδήματος και τη λειτουργία ενός πολύ σημαντικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, είναι γνωστό ότι ο Δήμος Καλλιθέας με βάση κοινωνικά κριτήρια ήταν ο μοναδικός Δήμος στην Αττική στην πρώτη περίοδο πιλωτικής εφαρμογής του εγκυμένου κοινωνικού εισοδήματος όπου το εφήρμοσε για 6 μήνες. Σαν Δήμος είχαμε την ευθύνη της σωστής ενημέρωσης, της κινητοποίησης των δυνητικά ωφελούμενων των πολιτών και της σωστής εξυπηρέτησής τους. Έτσι, επιγραμματικά, λέω ότι ως Δήμος, πέραν της ενέργειας του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, εκδώσαμε ειδικό φυλάδιο, αποστήλαμε 40.000 περίπου SMS
σε πολίτες που σύμφωνα με τα μέχρι τότε στοιχεία που είχαμε από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει ωφελούμενοι. Κάναμε ευρύτερη διάδοση μέσω των κοινωνικών δικτύων και κάναμε γενικότερα πάρα πολλές ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Ο ίδιος ο Δήμαρχος βρέθηκα καλεσμένος σε 5 κομμές, αυτό που λέτε prime zone στην τηλεόραση για να ενημερώσω. Κάναμε γενικότερη εκστρατεία σε τοπικά και πανελλήνια μέσα ενημέρωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών δικαιούχων του προγράμματος, εκπαιδεύσαμε άμεσα ειδικά κλιμάκια υπαλλήλων και φτιάξαμε 3 κέντρα. Το ένα ήταν εντός του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών, τα άλλα 2 ήταν αυτοτελή. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά φτιάξαμε μια ομάδα έργου για να διεκπαιρεώσουμε τις αιτήσεις. Υποβλήθηκαν πάνω από 10.000 αιτήσεις, οι μισές περίπου τελικά υποδόθηκαν, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ένα από τα 2 ΚΕΠ, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών που έχουμε, ήταν το στοίχημά μας το πώς θα λειτουργήσει, γιατί έπρεπε αυτές οι ουρές από τους ωφελούμενους να τα αιτήματα, η διεκπαιρέωση αυτή να γίνει ταυτόχρονα με τα μόνιμα καθήκοντα που είχαν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Πετύχαμε λοιπόν αυτό να γίνει ομαλά με ελάχιστα παράπονα. Ως Δήμος λοιπόν φτιάξαμε μια ομάδα έργου, δείξαμε αντανακλαστικά, προσαρμόσαμε τον διοικητικό μας μηχανισμό, φεύγοντας από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που έχουμε και ουσιαστικά παρουσιάσαμε μια εικόνα ενός Δήμου φιλικού προς τους πολίτες. Γι' αυτό το σκοπό μάλιστα μας φιλοξενήσατε και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο τόσο στον Επίτροπο τον κύριο Μοσχοβησή όσο και στον κύριο Ράιχεμπα σε συνάντηση το πώς υλοποιήσαμε επιτυχώς το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πρόγραμμα που θέλω να σας παρουσιάσω είναι το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο είναι ένα δίκτυο που προσφέρει υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το οποίο ουσιαστικά το δημιουργήσαμε πριν εκλεγούμε στην διοίκηση του Δήμου. Το ξεκινήσαμε το Μάιο του 2012 ως παράταξη τότε, ως δημοτική παράταξη. Τι αφορά το δίκτυο αυτό, σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 100 εθελοντές, επαγγελματίες και επιστήμονες της πόλης, από τον ιατρικό, τον νομικό, τον οικονομικό κλάδο ως βάση είναι αυτοί, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επιγραμματικά σας λέω ότι έχουμε 25 ειδικότητες από το χώρο της ιατρικής, έχουμε δικηγόρους, λογιστές, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ξένων γλωσσών, αυτά τα έχουμε ομαδοποιημένα. Προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες. Έχουμε απ' την άλλη εθελοντές έδρας, οι οποίοι κάνουν μία πρωτόλια, θα έλεγα, κοινωνική έρευνα, όπου διαπιστώνουν με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία είναι γνωστά από πριν, είναι και στο έντυπο, είναι και ηλεκτρονικά, μπορεί να τα βρει όποιος πιστεύει ότι ανοίξει αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι οποίοι εθελοντές κάνουν μια πρωτόλια έτσι κοινωνική έρευνα και στη συνέχεια παραπέμπουν στους εθελοντές επιστήμονες. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για μια δομή σαν αυτό που ακούμε από άλλους Δήμους για κοινωνικό φροντιστήριο ή κοινωνικό ιατρείο. Εμείς παραπέμπουμε στα ιδιωτικά ιατρία, στα ιδιωτικά φροντιστήρια, στα δικηγορικά γραφεία, στα λογιστικά γραφεία και είναι πολύ σημαντικό που θέλω να το τονίσω ότι οι ωφελούμενοι διατηρούν την αξιοπρέπειά τους γιατί, για παράδειγμα, ένα παιδί που βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο και έχει τις ίδιες υπηρεσίες που έχει το διπλανό παιδί το οποίο πληρώνει δεν γνωρίζει πιθανότητα ούτε το ίδιο το παιδί το οποίο αν δεν το πούν οι γονείς, ούτε οι συμμαθητές τους ότι αυτό το παιδί προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια και καλύπτει με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες πιο περαιτέρω υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι λοιπόν μια πολύ απλή διαδικασία που έχει πάρει μεγάλη έκταση. Έχουμε φτάσει να εξυπηρετούμε
1500 περιστατικά ετησίως. Δεν σημαίνει μοναδικά πρόσωπα ή νοικοκυριά, γιατί κάποιο νοικοκυριό μπορεί να αξιοποιήσει πολλές φορές τις υπηρεσίες μας. Παράδειγμα, μια οικογένεια μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λογιστή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δικηγόρο για κάποια εξώδικη έτσι, διαδικασία, μπορεί να πάει το παιδί σε ένα φροντιστήριο μέσα σε εκπαίδευση ξένων γλωσσών, μπορεί να χρειαστεί ένα χαρτί, για παράδειγμα λέω, του καρδιολόγου για τη γυμναστική στο σχολείο. Έχει πολλά διαφορετικά περιστατικά. Εδώ κρίσιμο ρόλο έχει παίξει η ενημέρωση και η σωστή εξυπηρέτηση. Κάναμε κατά το παρελθόν ένα μεγάλο πρόγραμμα επικοινωνίας του προγράμματος, ενώ η διαδικασία εξυπηρέτησης είναι πολύ αποδοτική. Ο δικαιούχος κάνει ένα ραντεβού με τη γραμματεία του προγράμματος, αυτούς που εμείς αποκαλούμε εθελοντές έδρας, λαμβάνει το παραπεμπτικό και μετά πάει στο χώρο, στον επαγγελματικό χώρο εργασίας του εθελοντή. Δεν χρειαστήκαμε δηλαδή κανένα κόστος λειτουργίας, στεγάζεται στα δημοτικά ιατρία, ούτε έξτρα υποδομές. Στις δύο λοιπόν αυτές καλές πρακτικές που ανέφερα νωτέρω και κάνοντας έτσι μια αποτίμηση σημερινή, μια αξιολόγηση, πιστεύουμε ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η σωστή ενημέρωση, η συμμετοχή των πολιτών, αλλά και των κοινωνικών εταίρων και θα έλεγα η απογραφειοκρατικοποίηση. Χρειαζόμαστε απλές και γρήγορες διαδικασίες, χρειαζόμαστε τις νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι τα προγράμματα αυτά είναι πρώτα απ' όλα είναι δικά του προγράμματα και όχι μιας ανώνυμης γραφειοκρατίας ή ενός επώνυμου εξουσιαστικού μηχανισμού. Γι' αυτό και πράγματι πιστεύω ότι το πρόγραμμα, το SCURT, το πλαίσιο το οποίο συζητάμε σήμερα, θίγει και το πιο κρίσιμο στοιχείο στην οικοδόμηση ενός κοινωνικού προγράμματος, αυτό της κοινωνικής συμμετοχής. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να στερήσω τον χρόνο από οι υπόλοιπους ομιλητές, απλά θέλω να βγάλω ένα θετικό συμπέρασμα. Όταν ξεκινήσαμε με ελάχιστα μέσα, ως απλή δημοτική παράταξη, ούτε καν έχοντας στη διοίκηση του Δήμου το Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς, υπήρχαν αμφιβολίες, ακόμη και σε μένα προσωπικά που είμαι ο ιδρυτής αυτού του δικτύου, για την επιτυχία του προγράμματος. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά προς όλους, τολμήστε να κάνετε πράγματα. Αν έχετε μαζί σας τους πολίτες και αν καλύπτετε πραγματικές ανάγκες, η επιτυχία είναι σίγουρη. Ευχαριστώ πολύ.